town. Φαίνεται πως όταν έρθει και γύρω και τον ίδιο. Από ό,τι βλέπω, κρατάς και εσύ μια πρόσκληση για τους cosplayers GR. Η μοίρα ήταν. Είμαι το αγόρι με τη μάσκα. Αυτό το βλέπω. Πώς να σε φωνάζω όμως. Μπορείς να με φωνάζεις ταξίδι. Χάρηκα για την γνωριμία. Ώστε μαζί θα παρουσιάσουμε το Halloween Treats. Ναι, έτσι φαίνεται. Αυτή τη φορά έχουν επιλεχθεί χαρακτήρες από διαφορετική πηγή. Αυτό ονομάζεται crossover στο cosplay. Δηλαδή, είμαστε δύο χαρακτήρες από διαφορετική σειρά κινουμένων σχεδίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωριζόμασταν ποτέ μέχρι τώρα. Πολύ σωστά. Εγώ είμαι ο Ταξίδο από την σειρά κινουμένων σχεδίων Sailor Moon. Και εγώ είμαι η Raven από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Teen Titans. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα ονομάζεται crossover χαρακτήρων. Και εκτός από αυτό υπάρχει crossover costume, όπου έχουμε μίξει δύο ή περισσότερων χαρακτήρων από την ίδια πηγή. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνει κανείς το δικό του cosplay. Δηλαδή, δανείζεσαι σε στοιχεία από τα κοστούμια δύο χαρακτήρων της ίδιας πηγής. Τα cosplay που μπορούν να προκύψουν έχουν ονομασίες όπως Iron Wolverine, Harley Joker, Harley Wise ή Spider America. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς ονομάζεται ένα πολλαπλό crossover κοστούμιων. Αυτό θα είναι μεγάλο μπέρδεμα. Ορισμένα κοστούμια crossover δεν εξηγούνται καθόλου. Άλλα είναι παράλογα και άλλα απλώς αδύνατα μέσα στο φανταστικό σκηνικό. Γι' αυτό είναι προτιμότερο λοιπόν κάποιος να κάνει cosplay. Δηλαδή, μία συγκεκριμένη αναπαράσταση πιστή ενός χαρακτήρα, όπου είναι αποδεκτή από όλους. Το cosplay της σκελής από μόνο ότι είναι μία πρόκληση. Και μιλώντας για κοστούμια, μπορώ να πω ότι για Halloween περίμενα να δω κάτι πιο τρομακτικό. Η εμφάνισή μου μπορεί να μην είναι τρομακτική, αλλά είναι για κάλυψη. Και ποιος κρύβεται κάτω από το αγόρι με τη μάσκα? Αυτό δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Ακούγεται τρομακτικό. Τρομακτικό, γιατί? Ξέρεις τι λένε. Οι πιο τρομακτικές ιστορίες είναι αυτές που δεν μπορείς να πεις. Δεν έχω καμία τρομακτική ιστορία. Κι όμως, κάπου υπάρχει. Αλλιώς γιατί να μην μπορείς να αποκαλυφθείς? Ένα μυστικό που μετατρέπεται σε σκοτεινό παρελθόν. Δεν έχω κανένα σκοτεινό παρελθόν. Δηλαδή τα αρνείσαι. Ή μπορεί να σου είναι άγνωστα μέχρι τώρα. Αλλιώς γιατί να κρύβεσαι? Μα είναι η νύχτα του Halloween. Μυστήριος λοιπόν. Τη νύχτα του Halloween. Πάντως, ούτε εσύ έχεις τρομακτική εμφάνιση. Πίστεψέ με, αν το θέλω μπορώ να γίνω πολύ τρομακτική. Πώς θα μπούμε μέσα? Λογικά θα πρέπει να έχει κάποιο κουδούνι. Μα, για κοίτα, μάλλον κάποιος μας άνοιξε. Αυτό φαίνεται να έχει ενδιαφέρον. Λες να μας κάνει και πάσα και αρκετά. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό το γράμμα? Ότι κάπου εδώ τριγύρω υπάρχει ένα δεύτερο γράμμα. Ακούγεται περισσότερο σε κυνήγι θησαυρό παρά σε γιορτή για Halloween. Λογικά, μία από όλες αυτές τις πόρτες θα πρέπει να το σπίτι του Cosplayers GR. Τι γράφει? Φάρσα ή κέρασμα. Είδες, όπως σου το είπα. Wow, φοβερό. Δεν βλέπω τίποτα. Καλά? Ναι. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, είναι ο Cosplayers. Ηρέμησε, η μια μάσκα είναι μόνο.
Βρήκα κλειδιά. Cosplayers.gr. Πρέπει να είναι τα κλειδιά για το σπίτι των Cosplayers.gr. Ήταν ένα παιχνιδάκι. Λες να μας περιμένει κάτι μεγαλύτερο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Για να δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα? Αρχικά θα σας εξηγήσουμε τι είναι το Halloween Treats. Ωραία λοιπόν, το Halloween Treats είναι μια νέα παραγωγή βίντεο για τον εορτασμό του Halloween. Άλλη μια νέα παραγωγή λοιπόν. Πολύ σωστά ταξίδι. Πλέον έχουμε τρεις παραγωγές ώστε οι cosplayers να μπορούν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες και το Halloween. Τι είναι όμως το Halloween? Πρόκειται για μια αμερικανική γιορτή που γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου. Σωστά. Επίσης το Halloween είναι στη δημογραφία του All Hallows Even, όπου σημαίνει η βραδιά πριν την ημέρα των Αγίων Πάντων και αυτή γιορτάζεται την 1η Νοέμβρη. Σε αυτή τη γιορτή μεταμφιεζόμαστε κατά κανόνα σε κάτι τρομακτικό. Αυτός είναι ο στόχος. Τρομακτικά κοστούμια και κυρίως ποιος θα τρομάξει πιο πολύ. Επίσης επισκεπτόμαστε σπίτια για φάρσα ή κέρασμα κερδίζοντας πολλά γλυκά. Επίσης αυτή η μέρα θεωρείται από τις λίγες μέρες του χρόνου όπου η επαφή με τα πνεύματα είναι πιο έντονη. Δηλαδή η μαγεία και το υπερφυσικό βρίσκονται στο απόγειό τους εκείνη την ημέρα. Η παράδοση λέει ότι τη συγκεκριμένη μέρα ερχόμαστε πιο κοντά με τον άλλο κόσμο, ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με πνεύματα και νεκρούς. Πρόκειται για μια νύχτα τρόμου λοιπόν, με φάρσες, γλυκίσματα και κολοκύθες καλυσμένες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε τρομακτικά, άλλοτε αστεία. Και γιατί σκαλίζουμε τις κολοκύθες? Καλή ερώτηση, Ρέιβεν. Αυτό βασίζεται σε έναν παλιό Ιρλανδικό μύθο. Οι Ιρλανδοί τότε σκάλιζαν πατάτες, ραπάνια, κολοκύθες και τις τοποθετούσαν κάτω από το παράθυρό τους. Έβαζαν επίσης κερί μέσα τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ότι θα διώξουν μακριά από το σπίτι τους τα κακά πνεύματα. Γι' αυτό λοιπόν. Επίσης κάτι ακόμα. Πολλοίς κόσμος μπερδεύει το Halloween με τις ελληνικές απόκριες. Κακώς. Πολύ κακός. Διότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του ενός με του άλλου. Καταρχήν το Halloween έχει περισσότερο μυστικιστική χρειά. Πολύ ωραία λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι και εμείς να γιορτάσουμε το Halloween. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, Raven? Ακολούθησε με. Θα πάμε μια τρομακτική βόλτα. Wow. Τώρα ανατρίχιασα.
Και σε αυτή την παραγωγή υποδίωμε την Raven από τη σειρά κινημένων σχεδίων Teen Titans. Η Raven είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς Teen Titans. Είναι ένα υβρίδιο ανθρώπου δαίμονα που προέρχεται από την παράλληλη διάσταση του Αζαράθ και είναι ένα από τα 5 ιδρυτικά μέλη της ομάδας Teen Titans. Η Raven συχνά απεικονίζεται ως το πιο όριμο άτομο της ομάδας, δίνοντας συχνά τις δικές της συμβουλές τους άλλους για διάφορα θέματα και γενικά μένει ψύχραιμη ακόμα και σε πολύ απελπιστικές καταστάσεις. Συναισθηματικά είναι πιο συγκρατημένη από τους Τιτάνες και συνήθως εμφανίζεται μυστικοπαθής και απόμακρη. Καταρχάς, δεν αφήνει κανέναν από τους συναδέλφους της Τιτάνες να μπουν στο δωμάτιό της και περνάει τον περισσότερο χρόνο μόνη της, είτε κάνοντας διαλογισμό, είτε διαβάζοντας ένα από τα πολυάριθμα βιβλία της. Ο λόγος που είναι συγκρατημένη συναισθηματικά είναι επειδή υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουν οι δυνάμεις της από τον έλεγχο και να δραστηριοποιηθούν χωρίς τη θέλησή της. Γενικά η Raven κρατάει σταθερό ντύσιμο μέσα στη σειρά. Όταν βρίσκεται σε αποστολή ή μάχεται με κακούς, συνηθίζει να φοράει την κουκούλα της δείχνοντας πιο σοβαρή. Και όταν είναι στον πύργο με τους φίλους της, εκεί δεν τη φοράει γιατί είναι πιο χαλαρή. Βγάζει το μανδύα της όταν πέφτει για ύπνο. Ο μανδύας της λειτουργεί ως αντικείμενο ασφαλείας. Αν νιώσει νευρικότητα ή άγχος, τότε αποσύρεται μες στο μανδύα και καλύπτει όλο της το σώμα. Αν κάποιος της πάρει το μανδύα με το ζόρι ή της τον αφαιρέσουν, νιώθει ευάλωτη. Και ο μανδύας της επίσης έχει την ικανότητα να αλλάζει σε διάφορα χρώματα ανάλογα με τη διάθεσή της. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει άλλο ένα cosplay book από αυτή την παραγωγή, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Εύα, την Ελπίδα, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, τον Λάμπρο, τον Νίκο, την Τίνα και την Ελίνα, οι οποίοι συμμετείχαν στο cosplay walk μας, κάνοντάς το ακόμη πιο όμορφο. Σε αυτήν την νέα παραγωγή με τίτλο Halloween Treats 2022, τίτλος ταινίας Teen Moon, υποδίωμε τον Tuxedo Mask, αλλιώς στα ελληνικά ο μασκοφόρος ή το αγόρι με τη μάσκα, από την σειρά anime manga Sailor Moon της Naoko Takeuchi. Οι επιθέσεις που κάνει ο Tuxedo Mask είναι να ρίχνει τριαντάφυλλα ή να κάνει επίθεση με ζαχαροκάλαμα. Είναι ένας μυστήριος χαρακτήρας και προστατευτικός απέναντι προς την πρωταγωνίστρια της σειράς, δηλαδή τη Sailor Moon. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι και εγώ στα περισσότερα επεισόδια, εμφανίζεται στην την κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε να τη σώσει από μια δύσκολη κατάσταση. Η μεταμόρφωσή του έχει ολιγόλεπτη σκηνή στην σειρά, όπου φαίνεται να μεταμορφώνεται αυθόρμητα χωρίς καν να σχεδιάζει να το κάνει. Ωστόσο, αυτή η μεταμόρφωση ήταν ακούσια εκείνη την εποχή και δεν θυμόταν καμία από τις αναμνήσεις του ως Tuxedo Mask. Αργότερα στο επεισόδιο 34 υπάρχει μια εκτεταμένη ακολουθία μετασχηματισμού, αν και αυτή είναι η μόνη φορά που εμφανίζεται ποτέ. Για μεταμόρφωση χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο που μοιάζει με τριαντάφυλλο, το οποίο δεν έχει καν ανθίσει ακόμη. Όταν χρησιμοποιεί αυτό το τριαντάφυλλο, τα πέταλά του γίνονται μπλε, σαν το χρώμα του ουρανού, και κρυσταλώνουν. Εφόσον η μαύρη κάπα του πέφτει μπροστά του, φαίνεται πλήρως μεταμορφωμένος, χωρίς το καπέλο του βέβαια. Στη συνέχεια πετάει το καπέλο του στον αέρα, μέχρι αυτό να προσγειωθεί στο κεφάλι του. Κατά την διάρκεια μιας συνάντησης με τους Σέτσουνα, Χάργο και Μιτσίρου, καθώς αυτοί μεταμορφώθηκαν στις φόρμες τους ως Sailor Senshi, ο Μαμόρου μεταμορφώνεται σε Tuxedo Mask σε κλάσματα δευτερολέπτου, μόλις ένα από τα φύλλα περάσουν μπροστά από την οθόνη. Κατά τη διάρκεια του ιστόρου Naru's Smile, Usagi's Friendship,
Ο Tuxedo Mask κρατούσε έναν από τους κρυστάλλους του ουράνιου τόξου. Αυτό ήταν που έκανε το φως να αναδυθεί από αυτό, μεταμορφώνοντάς τον ξανά σε μαμόρου. Σε αυτό το σημείο ανακάλυψε την ταυτότητά του ως Tuxedo Mask. Στην ταινία με τίτλο Sailor Moon S, δείχνεται να κάνει μια ξεχωριστή επίθεση με την ονομασία Dreidel. Στο επεισόδιο 101 ο Μαμόρου δείχνει ότι πετάει μια σειρά από τριαντάφυλλα σε έναν κύκλο γύρω από την Σενισιέντα, όπου δημιούργησε ένα φράγμα από ροδοπέταλα και φαινόταν να την βλάπτουν ή τουλάχιστον να την καθυστερούν αυτή την αντίπαλο. Αυτό ήταν ανώνυμο και ο Μαμόρου δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ μια επίθεση όπως αυτή ξανά στο άνοιγμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ η Ελευθερία. Άλλη μια νέα παραγωγή λοιπόν. Με θέμα το Halloween αυτή τη φορά, όπως καταλάβατε. Πώς σου φάνηκε η Ελευθερία? Δυσκολευτήκαμε. Δυσκολευτήκαμε αρκετά. Ήταν πρώτον μικρότερη παραγωγή. Μικρότερο το βίντεο. Ακριβώς. Υπήρχε μικρότερη πλοκή αυτή τη φορά. Σίγουρα μικρότερη πλοκή. Οπότε είπαμε κι εμείς ότι θα βγει ακόμα πιο γρήγορα. Αντί γι' αυτό βγήκε ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξέρω τι να πω. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο και ξαφνικά 2 μήνες καλυφθήκανε πλήρως. Δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Μείναμε ξαφνικά μόνο με 4-5 μέρες και αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε κι άλλες μέρες. Ακριβώς, ήταν ειρωνία, γιατί υπολογίζαμε ότι θα έχουμε μπροστά μας 2 μήνες τουλάχιστον τα γυρίσματα και εν τέλει καταλήξαμε, όπως είπες, μόνο με 6-7 μέρες γυρισμάτων. Αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε χρόνο από εκεί που δεν είχαμε ήδη καθόλου και τα πράγματα ακόμα πήγαιναν ακόμη πιο χειρότερα. Ναι. Δεν ήταν μόνο η έλλειψη χρόνου που λες, να μην ξεχάσουμε ότι είχαμε και πολλά τεχνικά προβλήματα. Έτσι. Είχαμε και τεχνικά προβλήματα και θέματα ενδυμασίας, γιατί εδώ πέρα το cosplay θέλει πολύ χρόνο για να γίνει. Ακριβώς. Το δικό σου δηλαδή, γιατί το δικό μου είναι πολύ πιο εύκολο. Και φυσικά αναφέρομαι στο μακιγιάζ. Πώς σου φάνηκε η χαρακτήρας η οποία υποδίθηκες? Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Καταρχάς, όταν πρωτοέκανα τη Raven, δεν μπορούσα... Ξέρω τι θες να πεις. Υποδίες έναν πάρα πολύ σοβαρό και σκοτεινό χαρακτήρα και δεν μπορούσες να μείνεις μέσα σε αυτόν τον ρόλο. Συναισθηματικά πρέπει να είμαι σοβαρή. Υπήρχε μια δυσκολία. Οπότε συναισθηματικά ένα ήταν αυτό. Ναι. Το άλλο ήταν ότι αρχικά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να κάνω κινήσεις, δεν μπορούσα να κουμπάω τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς. Όντως, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εξαιτίας της μπογιάς. Σαν το μίδα ήσουνα. Και ακόμα πιο πριν, δεν μπορούσα να κάνω ούτε κινήσεις, γιατί αν πέφταν τα βραχιόλια εδώ πέρα, τέλος. Να τα ράψουμε κανονικά, αντί να τα κολλάμε. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι η Raven πλέον πιάνει πράγματα, χορεύει. Δεν ξέρω. Πιο πριν δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όμως κατάφερε να βγάλει ολόκληρη ταινία εν τέλει. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να πούμε επίσης ότι τα γυρίσματα του Halloween Treats έπρεπε να γίνουν νύχτα. Και δεν έχει αλλάξει ακόμα η ώρα, οπότε κυρίως είχαμε μέρα. Ακριβώς. Και δεν μένουμε και κοντά, οπότε πάλι ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Ήταν πάλι περιορισμένος ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά, εγώ απόλαυσα όσα κάναμε μέχρι στιγμής. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και η επιλογή των χαρακτήρων μας. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Όπου αυτή τη φορά, όπως καταλάβατε, δεν είναι από την ίδια πηγή. Εντυπωσιακή. Ναι, ήταν χαρακτήρες από διαφορετική πηγή. Είναι από διαφορετική πηγή, άρα ουσιαστικά μιλάμε για crossover. Μάθαμε μέσα από αυτή την παραγωγή τι είναι το crossover. Και το crossover κοστούμιων. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερα εγώ προσωπικά, το έμαθα τώρα από την αναζήτηση. Και εγώ διαβάζοντας το ανακάλυψα τυχαία και λέω αυτό πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε αφού μιλάμε για crossover. Πρέπει να αναφερθεί. Ακριβώς. Όλα αυτά όμως καταφέραμε να ολοκληρώσουμε επιτέλους την παραγωγή, έστω και 4 μέρες πριν τη δημοσίευσή της. Ελπίζω. Δεν υποσχόμαστε τίποτα. Ναι, το edit είναι άλλη υπόθεση. Πώς σου φάνηκε το cosplay walk? Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο.
άλλο ένα δύσκολο κομμάτι. Ο ακριβώς. Όπου έπρεπε να επιλέξουμε μια τοποθεσία που να βολεύει και, και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία συμμετείχαν. Και... Νομίζω γενικά έχουμε σοκαριστεί με το πόσο δύσκολο ήταν και ότι τελειώσαμε. Μου φαίνεται ψεύτικο. Ότι τελειώσαμε. Είναι πολύ δύσκολη παραγωγή. Γενικά έχουμε κάνει δύο παραγωγές. Δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο. Αγαπημένο σημείο από το Halloween Treats. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή με τον Ghostface, γιατί και αυτός είναι πάρα πολύ γραμμένος χαρακτήρας από τα thriller που βλέπω κι εγώ. Mm-hmm. Ουσιαστικά μόνο η μάσκα του ήταν, αλλά εντάξει, αυτό το ανακαλύπτουν μετά ο Tuxedo και η Raven. Ένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι η νύχτα σκοτεινή που βλέπουμε τον Ghostface. Και μ' αρέσει... Φυσικά και αυτή η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ με το εφέ της μπάλας της Raven, mm-hmm. στο απόλυτο σκοτάδι. Μου άρεσε επίσης... Χάρη στην μπάλα μπορούν και βλέπουν επιτέλους τι να κάνουν οι χαρακτήρες μας για να συνεχίσουν στην επόμενη σκηνή. Μου άρεσαν επίσης και τα εξωτερικά γυρίσματα όπου συναντιούνται οι χαρακτήρες. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλό Halloween. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλό Halloween. Καλές φάρσες ή καλά κεράσματα. Φάρσα ή κέρασμα. Φάρσα ή κέρασμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Πάμε το γράμμα. Βάζω μέσα. Έφυγες, έφυγες, έφυγες. Κέντρο. Το έχω πατήσει εγώ. Πάμε. Κάποια στιγμή θα έφευγε μετά στην κίνηση, ναι. Ωραία, και πες μου πότε ακριβώς το πατάς για να ξεκινήσω το δρόμο μας. Τι κάνετε, κάνετε κάτι γύρισμα. Μηχανάκι. Ωραία, μιλάω. Ναι, για μιλάω, αλλά... Περίμενα. Ένα, δύο, ένα, τρία, εννιά, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία. Οκ, για πάμε. Πάλι. Όχι. Είναι ατυχία. Στο διάδοχα μείνει. Θέλουμε φυσικό έρχοδο, έτσι. Ναι. Το κεφάλι, υπάρχει μια παύση. Ναι, λες. Είναι η τρίτη φορά που περνάει με το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται πως έχουμε έρθει και οι δύο για την ίδια μου. Πράγματι, από ό,τι βλέπω... Είμαστε στη χειροψία. Ξεκινάς οπότε μετά το μηχανάκι. Τι λέω. Αυτό είναι... Crossover. Έχουμε μίξει δύο περισσότερων χαρακτήρων από την ίδια πηγή. Λούνα. Μην το να κάνουμε τώρα, θα πούμε και... Και η Λούνα. Πάμε τώρα που δεν έχει η χώρη μας. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα ονομάζεται crossover χαρακτήρων. Μισό, γιατί γελούσε η γάτα μου. Σοβαρό. Στο πιστό, αλλά τουλάχιστον τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα, αφήνει. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια αναπαράσταση... Όχι αναπαράσταση. Crossover χαρακτήρων. Τι και Halloween. Τώρα έρχεται μηχανάκι. Οπότε τώρα υπάρχει ένα δεύτερο γράμμα. Ακούγεται περισσότερο σε κινήτη θησαυρού παρά σε γιορτή για του Halloween. Ακούγεται περισσότερο σε κινήτη θησαυρού
παρά σε γιορτή Halloween. Λογικά ένα από όλα αυτά τα σπίτια θα είναι σπίτια. Μια από όλες αυτές τις πόρτες. Τι γράφει? Γράφει ότι ξέρεις τι να πω. Φάσε και δάσμα. Κάτι τόσο απλό. Αυτό θα πει ωραία. Ωραία. Τραβάει. Ξέχασα να κατεβάσω την μπάλα. Πάλι ξέχασα να κατεβάσω τη... Ξέχασα τη... Εκφράσου το. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνω. Τι ήταν αυτό? Ναι, ναι, σαν... Ο Cosplay! Τι το κάνω! Ο Cosplay! Το όνομα της πηγή, εντάξει. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, έμοιαζε με... Τι έγινε τώρα, δεν έπρεπε να μείνει. Πάμε και... Αλήθεια. Αλλά πρέπει να σβήσει. Πάμε. Λάβε τα άλλα. Δεν ξέρω πού είναι. Μα το πατήσαμε. Πατήσαμε και τόσες φορές. Και την πατήσαμε. Το πατήσαμε και την πατήσαμε. Όπως σημαίνει η βραδιά πριν την ημέρα των Αγίων Πάντων και αυτή γιορτάζεται στην 1η Νοέμβρη. Καλά μέχρι εδώ. Δεν θυμάμαι, ξέχασα. Πρόκειται για μια αμερικανική γιορτή που γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου. Η... Αλήθεια. Ναι. Τι είναι όμως το Halloween, Raven? Πρόκειται για μια αμερικανική παραγωγή βίντεο. Δεν μπόρεσα. Στις 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Οι λέξεις Halloween είναι συντομογραφία χιλέξιλ. Η λέξη... Τι κόλλησα εκεί τώρα, τη λέξη... Η ημέρα πριν τη βραδιά των Αγίων Πάντων, να κοντά. Δεν πάμε κάτω. Ναι, το βράδυ πριν την ημέρα των Αγίων Πάντων. Γύρνα πίσω, πάμε πάλι. Είναι στοιχειωμένη και η... Είναι καταραμένη η κομπή, απλά. Εντελώς. Τώρα το μάθαμε γι' αυτό. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα? Αρχικά... Ξέρεις κάτι, το έχουμε. Βραχυκύκλωθος. Το έχουμε, με το μικρόφωνο, όσο θα ακούσαμε το παράστα. Ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον άλλο κόσμο. Αρχικά, να σε εξηγήσουμε τι σημαίνει... Τι σημαίνει, τι είναι.